7 νομίζω. Ωραίο το 7. Καλός αριθμός. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γούρικο. Ποιες είναι οι ανασφάλειες που έχεις? Ότι έχουμε όλα τα μοντέλα. Εμφάνιση, το φλοιόκι πορτοκαλιού στο μπούτι, τέτοια πράγματα. Αυτό, να κάτσεις καλά το μπότοξ, τέτοια αυτά. Αν μπορούσες να γίνεις ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου, θα σε έκανες παρέα? Ούτε καν, δεν θα μιλιόμασταν. Ούτε καν. Να με έβλεπα έξω, θα με έφτυνα. Αποκλεισμός πλήρης. Πλήρης! Είσαι εντάξει με τον χρόνο που περνά και τις αλλαγές που φέρνει στην εμφάνιση? Πάρα πολύ εντάξει, από τη στιγμή που σηκώνει το τηλέφωνο ο γιατρός μου. Πολύ εντάξει. Δηλαδή, θα γίνουν πετώματα κάποια και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, από τηλεοπτικές είμαι η πιο λίγο πετωμένη. Αλλά οδεύω καλά για Ρίο Αντίριο. Αν σου ζητούσαν για μία δουλειά να ξυρίσεις τα μαλλιά σου, θα το έκανες? Ναι, καλή, τα μισά είναι αγοραστά. Τρέσα. Όντως. Τι, απλά θα αγοράζα άλλες μετά. Και σου λέει δυναμώνει κιόλας μετά. Δεν το έκανα. Αναλόγως στη δουλειά. Φαραγία. Χίμα, ρε Καθρίνα Ζαρίφ. Συνεχίζομαι. Σου ζητήθηκε ποτέ να κάνεις μια ακραία αλλαγή για τη δουλειά σου ή γενικότερα να αλλάξεις κάτι? Όχι, δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ. Γενικά στη δουλειά μου έχουν πάει πολύ cool. Δηλαδή και παλιότερα ή να μου λέγανε χάσε βάρος ή άλλαξε τα μαλλιά. Όχι, τίποτα. Εάν σου έδιναν ένα σημαντικό ποσό, θα έκανες γυμνή φωτογράφηση? Και τζάμπα. Δίνω και 50 ευρώ άμα θέλει κάποιος. 50 ευρώ. Δίνω. Ένα 50 ευρώ το δίνω. Ε? Να το, ναι, λέει κι ο άλλος. Να πει ο σου λέει μόνο με 50 άμα δώσει θα την πάρουνε. Έχει στείλει γυμνή φωτογραφία σε σύντροφό σου, Κατερίνα? Έχω στείλει. Όχι, δεν φαίνει τη μούρη μου. Α, ναι, αλλά. Έχω βάλει το σώμα μιας άλλης που είναι φανταστικό και το έστειλα. Δεν φαίνεται τώρα. Αϊ. Ο σύντροφος είναι στο εξωτερικό πια. Έχει κάνει ποτέ sexting? You do the texting. Καλέ, ναι, but of course. Yes. Τρίτη δέσμη είμαι, άμα δεν χρησιμοποιήσω εκεί τη γνώση μου στη γλώσσα. Στην τρίτη δέσμη. Να λίμωνο. Είσαι σε σχέση? Σε σχέση αυτή την εποχή? Ναι. Όχι, δεν είμαι σε σχέση. Δεν είναι, παιδιά, τα πάντα είναι. Είμαι μια κατάσταση έτσι πιο. Ωραία. Αυτό. Ερωτευμένη είσαι? Αυτή την εποχή, όχι. Ούτε αυτή την εποχή. Δεν είμαι ερωτευμένη. Έχω ενδιαφέροντα, ωραία. Πώς λέμε, το bungee jumping και αυτά. Ναι, ναι. Γιατί έτσι το βλέπω τον κόμενο. Εγώ σαν bungee jumping πρέπει να δεθώ στη γέφυρα Χαλκίδας. Αλλά όχι, δεν είμαι αυτή την εποχή. Να συνεχίσω, δεν ξέρω πότε. Συνέχισε, μωρέ, τι. Θα μπορούσες να είσαι σε σχέση με έναν άντρα του καλλιτεχνικού χώρου που να είναι αναγνωρίσιμος, δηλαδή? Καλύτερα να φάω ένα μαγκάλι κάρβουνα, όπως είναι, να νομίζω ότι είναι χαλβάς. Κλάπα, κλούπα, κλά. Γιατί να με τον αναγνωρίσουμε? Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα θα παίρνουμε τη δουλειά στο σπίτι. Τι έγινε στο γύρισμα, τι αυτό. Αυτό μου πέτει ο Γεωργίου. Επειδή δεν επιλέγεις τον έρωτα, γι' αυτό. Όχι, όχι. Δεν θα πω όχι. Δηλαδή τώρα έρχεται ο Τόμ Χάρντι. Να. Ένα πιθανό σενάριο. Μπα, κουδούνε. Χάι, Κατερίνα. Χάι, Τόμ. But you're an actor, θα του πω. Αλλά θα κάτσω. Τέτοιες περιπτώσεις, απλές. Δέχτηκες ποτέ φλερτ από γνωστό Έλληνα και τον απέρριψες? Έλα, αλήθεια. Και τώρα πέφτει ρίτα. Δέχτηκα. Δέχτηκα. Και τον απέρριψε. Και τον απέρριψα. Έχεις στήσει ποτέ παπαρατσικό? Παιδιά, ποτέ. Ποτέ. Ήταν και ο λόγος όταν βγήκε το πρώτο παπαρατσικό. Είναι το αστείο αυτό που γίνεται. Ναι, το πρώτο παπαρατσικό που βγήκε παρά λίγο να χωρίσω. Όχι απλά δεν το έχω στήσει. Ήσουν σε λάθος. Ήμουνα σε μπουζούκια, είχα πιει την εκτροπή του αχελώου. Αν με δεις αυτό το παπαρατσικό, είμαι. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο γκόμενος. Γινώνεις από πέρα. Ναι, αλλά γενικά όχι. Και τι να στήσω παπαρατσικό εγώ και ποιον ενδιαφέρει δηλαδή. Άσε που στις περιοχές πάω, εγώ δεν είναι τα πάω στην Εύφυλλο Θεή. Okay. Να βράω βελουτέ φόρμα και θα πούνε, α, κάνει τα ψώνια της. Okay. Πού να έρθουν, στο κουτούκι, στον πύρονα. Okay. Έχεις φάει ή έχεις ρίξει πιο πολλές χιλόπιτες? Δεν έχω φάει από την άποψη ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κάνω πρώτες κινήσεις. Κρυόσγαρ. Ποτέ? Όχι, και δει άμα ξέρω ότι το αντικείμενο του πόθου δεν πρόκειται να κάτσει, γιατί να πάω τα μούτρα μου. Δηλαδή, είναι ο άλλος, ας πούμε, τρώει βραστό κοτόπουλο μόνο. Τι να έρθει τώρα. Να φάω εγώ να τον θέλω. Τι είναι, πόσο κοτόπουλο να βράσω? Δεν είμαι στον Ευαγγελισμό. Το πιο αστείο φλερ που δέχτηκες? Σου ήρθε κατευθείαν κάτι? Μου ήρθε κατευθείαν, γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Είμαι στα Φανάρια και είναι ένας πιτσιρικάς που με πλησιάζει και μου λέει, τι έγινε, πού πας? Μου λέω, για ύπνο. Εγώ νόμιζα ότι ο άνθρωπος μου μίλαγε επειδή με γνώρισε. Και μου λέει, φρες το Instagram σου, πες να σε βρω. Λέω, Χριστέ μου, το έδωσες? Όχι, δεν πρόλαβα να φωνάξω και φύγει. Το φώναξε, δηλαδή, εντάξει, Σαρίφιους. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκες ραντεβού? Πριν 4 μέρες. 4 μέρες, παιδιά. Σεξι εσώρουχα. Μόνο. Και ταινία. Ή ρομαντικό δείπνο και κουβέντα. Σεξι εσώρουχα και δείπνο. Ο συνδυασμός. Μια κράση, λοιπόν. Μια έτσι. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να απορρίψεις έναν άντρα?
η τσιγκουνιά. Δεκτό. Δεν μπορώ την τσιγκουνιά καθόλου. Και να μην ξέρεις τα κλασικά, δηλαδή αυτά που δεν θέλουν. Τύπου ρατσιστής, τύπου σνόμπι και τέτοια. Αυτό είναι no-no. Πόσες φορές σου έκαναν πρόταση γάμου? Ήμουν 21, μία και ποτέ ξανά. Και ποτέ ξανά. Ποτέ. Ας το πιστέψουμε. Θα συγχωρούσε στην απιστία, Κατερίνα Σαρίφη. Στις μέρες μας. Ναι. Ναι, έτσι. Τώρα νομίζω ότι σε ποιο βαθμό δηλαδή, το πιάνεις επ' αυτοφόρο και το συγχωρείς ή συγχωρώ την ομολογημένη απιστία. Αν έρθει άλλος και στο πει. Νιώθεις πιο άνετα και σίγουρη ως παρουσιάστρια ή ως ηθοποιός? Καλέ, ως ηθοποιός, τι άνετη και σίγουρη. Γιατί? Δεν λέω καν ότι είμαι ηθοποιός ακόμα, φαντάσου. Νομίζω ότι αν μου πεις μια δουλειά, ξέρεις. Είναι το ραδιόφωνο. Η τηλεόραση είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχεις ένα μόνιμο τον άντρα σου και έρχεται ένα γκομενάκι που είναι τώρα η τηλεόραση. Την πέφτει ένα χρόνο, δύο, αλλά δεν είναι και σταθερό. Και ήρθε και η ηθοποιία που είναι το πιπίνι. Και λες, να την κάνω, την κουτουράδα και την κάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δύο ονόματα. Απ' την αρχή συνταξία. Ελένη Μενεγάκη, Νίκος Μουσινάς. Με ποιον δεν θα συνεργαζόσουν ξανά και γιατί, αν έπρεπε να επιλέξεις? Αναγκαστικά. Έρχεται συνταξία που δεν θα ζήσει, όπως ξέρεις. Δεν θα ζήσει. Κυρία, δεν θα φτουρήσει μετά από αυτό το night out, είναι το τελευταίο της τώρα που γίνεται. Θα συνεργαζόμουν ξανά και με τους δύο. Εννοείται, προτεραιότητα βάζω Ελένη. 12 χρόνια μαζί, έχει μία φοβερή κτλ. Με τον Νίκο, τώρα αν συνεργαστούμε, πιστεύω ότι θα είμαστε σε εντελώς διαφορετική βάση από ό,τι παλιά. Εδώ. Ναι. Εδώ. Ανοίγω. Κόμενα. Στο σημείο. Ναι. Λίτσα. Εδώ θα με βρουν νεκροί για τον Ευαγγελισμό.